Καλώς ήρθατε σε ένα νέο βίντεο. Βρίσκομαι στο λιμάνι των Νέων Μουδανιών. Μετά από ένα ωραίο περίπατο στην παραλία των Μουδανιών, αγοράσαμε φρέσκα ψάρια, κουλιούς για την ακρίβεια. Το φρέσκο ψάρι το καταλαβαίνουμε από τα βράγχια και από τα μάτια που πρέπει να μην είναι θαμπά. Εμείς σήμερα τα ψαράκια μας θα τα μαγειρέψουμε στο φούρνο πλακί. Θα χρειαστούμε κρεμμύδι ξερό κομμένο σε φέτες, πιπεριά και ντομάτα σε φέτες, χυμό ντομάτας, ελαιόλαδο, μισό σφινάκι μιλόξιδο, κόκκινη και πράσινη πιπεριά σε κύβους, σκόρδο, φύλλα δάφνης, ζάχαρη, αλάτι και μαύρο πιπέρι. Πρώτα απ' όλα θα καθαρίσουμε και θα πλένουμε τα ψαράκια μας πολύ καλά. Κοιτάξτε πόσο φρέσκα είναι τα ψάρια μας. Κατά κόκκινο. Σοτάρω το κρεμμύδι και ρίχνω και την πιπεριά. Θα ξυλοκόψω και το σκόρδο. Να σοταριστεί και αυτό. Ρίχνω και την ντοματούλα, το χυμό ντομάτας. Τα μπαχαρικά μου, το φύλλο δάφνης, τη ζάχαρη, όλα τα προσθέτω μαζί. Και είμαστε έτοιμοι. Έχω βάλει τα ψαράκια μου σε ένα ταψάκι και περιχύνω το κρεμμυδάκι με την ντοματούλα από πάνω. Στη συνέχεια θα βάλω και τις φετούλες στην ντοματούλα. Τις ροδέλες στην πιπερίτσα. Ελαιόλαδο. Λίγο νεράκι. Και θα ψιλοκόψω και λίγο μαϊδανό. Τώρα είναι έτοιμα να τα βάλουμε στο φούρνο.
Κάπου μισή ώρα, ορίστε, καλοψημένα, έτοιμα για σερβίρισμα. Όπως είδατε, με χαμηλό κόστος, λίγα υλικά και σε ελάχιστο χρόνο, φτιάξαμε ένα υπέροχο φαγητό. Δοκιμάστε το και θα με θυμηθείτε. Και μην ξεχνάτε να κάνετε subscribe στο κανάλι, like στα βίντεο και να τα μοιράζεστε με τους φίλους σας. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας!